Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε κρέπες με μανιτάρια και κοτόπουλο light για να μην έχετε καθόλου τύψη όταν τρώτε τις αγαπημένες σας κρέπες. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να γίνουν τέλειες και για να γίνουν πάρα πολύ ωραίες και sexy μες στο φούρνο. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις κρέπες με μανιτάρια και κοτόπουλο θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια μανιτάρια σαμπινιόν, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 500 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλου, 200 γραμμάρια σπανάκι φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 30 γραμμάρια βαλσάμικο ξύδι με ρόδι παν ζαφυρόπουλος, 6 κρέπες, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος light, 200 γραμμάρια τυρί τριμμένο light, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρόκα, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Αυτό που θέλω να κάνω είναι σε ξεχωριστούς χρόνους να ψήσω τα μανιτάρια μου και το κοτόπουλο. Οπότε, είτε βάλουμε πρώτο το κοτόπουλο, είτε βάλουμε πρώτα τα μανιτάρια, δεν με πειράζει, αρκεί να το κάνετε σε διαφορετικούς χρόνους. Επειδή τα έχω που τα έχω έξω τα μανιτάρια, θα ξεκινήσω με τα μανιτάρια και έχω πάρει ωραία μανιτάράκια, τα απλά τα σαμπινιόν, αυτά που μπορείτε να βρείτε, τα πιο οικονομικά. Τώρα, άμα είστε έτσι μερακλείδες και θέλετε να βάλετε κανένα πιο προχωρημένο μανιτάρι, μπορείτε. Γενικά, μπορούμε να παίξουμε αυτή τη συνταγή, να βάλουμε διάφορα άγρια μανιτάρια, αλλά. Εντάξει, δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος. Δεν θα είναι τόσο έντονη η γεύση τους με τέτοια γέμιση. Λοιπόν, έτσι τα χοντροκόβω όπως βλέπετε. Εδώ τα μανιτάρια. Τέλεια. Και το τηγανάκι μου καίει. Θα προσθέσω ελαιόλαδο. Και όταν λέω θα βάλω λάδι, θα βάλω λίγο στην αρχή. Θέλω περίπου 3 κουταλιές σούπας λάδι για να μπορέσουν τα μανιτάρια να ψηθούν και να πάρουν ωραίο χρώμα. Οπότε ρίχνω τα μανιτάρια. Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, όλα πάνε κατευχήν, όλα πάνε καλά, αλατάκι, πιπεράκι και πάμε να προσθέσουμε και το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρι ψήνονται μαζί. Λοιπόν, θα ψιλοκόψω εδώ πέρα το κρεμμύδι μου, μια χαρά και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να ψηθούν τα μανιτάρια μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο και να πάρουν άρωμα από το κρεμμύδι και από το σκόρδο. Γίνονται καταπληκτικά. Λοιπόν, το κρεμμύδι πάει και αυτό μέσα. Τι άλλο θα βάλω, μία σκελίδα σκόρδο και οπωσδήποτε μπόλικο, τι Διονύση, έλα το βγάζει συνταγή από μόνη της, δηλαδή το ζητάει, φαίνεται, σου το λέει. Τι? Πρέπει να αρχίσει λίγο έτσι περισσότερο να καταλαβαίνεις τι ζητάει το φαγητό. Βέβαια ρε φίλε, δηλαδή έχω βάλει μανιτάρια, έχω βάλει κρεμμύδι, έχω βάλει σκόρδο, όπου σου λέει φίλε πού είναι το θυμάρι, δηλαδή το λέει από μόνο του. Άμα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε έτσι μυρωδικά στο φαγητό, θα καταλάβετε κι εσείς ότι το φαγητό σας δείχνει τι ακριβώς θα ήθελε να βάλετε μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα μου παίρνουν τα μανιτάρια. Αυτό το χρώμα μου βάζουμε το κοτόπουλο μέσα, δεν θα το παίρναμε ποτέ. Και δεν ανακατεύω όλη την ώρα, γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Αφήνω να πάρει χρώμα, με το που πάρει χρώμα κάνω ένα γύρισμα. Αφήνω μετά 2-3 λεπτά να πάρει χρώμα, μετά κάνω άλλο ένα γύρισμα. Άμα όλη την ώρα ανακατεύω, αυτό που θα γίνει μέσα είναι σούπα. Και όχι σωτέ μανιτάρια. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τώρα το κοτόπουλο και το κάνω έτσι γιατί θέλω να καταλάβετε όλοι σας, κάθε φορά το λέω, θα συνεχίσω να το λέω, ότι όταν διαχειριζόμαστε κοτόπουλο, γενικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, ό,τι πιάσουμε, πάει κατευθείαν στα άπλυτα και βέβαια δεν τα ξαναχρησιμοποιούμε. Λοιπόν, έχω 2 φιλέτα κοτόπουλο, θα τα κόψω έτσι μικρά κομματάκια γιατί θέλω να γεμίσω τις κρέπες μου, οπότε άμα τα έχω πολύ μεγάλα τα κομμάτια από το κοτόπουλο θα δυσκολευτώ και να γεμίσω και βέβαια δεν θα γευτώ και κοτόπουλο παντού. Οπότε, έτσι όπως είναι το κοτοπουλάκι μου, εντάξει αυτά είναι και μικρά φιλέτα, αλλά είναι ωραία, φαίνονται ότι είναι πολύ ωραία. Εδώ και εδώ. Και με το χέρι μου εδώ θα κόψω μικρά κομματάκια. Εδώ. Τέλεια. Μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα το λάθος που θα μπορούσα να κάνω ποιο είναι, Διονύση? Δεν ξέρω. Να ξεχαστώ και να πάω να πιάσω το τηγάνι να ανακατέψω. Και μετά να συνεχίσω με το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις? Οπότε, τώρα, έχω τελειώσει με το κοτόπουλο. Βγάζω τα γαδιά μου, εδώ. Αφήνω στην άκρη. Και μπορώ να ανακατέψω. Κοίτα εδώ. Βλέπεις πόσο ωραίο που έχει γίνει το μανιτάρι. Το βλέπεις πόσο ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Όλα αυτά είναι γεύση, φίλε μου. Λοιπόν, συνεχίζω να ανακατεύω. Εντάξει, όλο το λάδι το έχει πιει, οπότε δεν θέλω να κάνετε το λάθος και να πείτε ότι βάζω
Και άλλο λαδάκι. Θέλουμε να κάνουμε σήμερα μία πιο light συνταγή. Ακόμα και η κρέμα γάλακτος που θα χρησιμοποιήσω είναι light. Τα τυριά μου είναι light. Όλα είναι light. Οπότε κρατάω λίγο χαμηλές θερμίδες στο φαγητό μου. Γιατί θα κάνω έτσι την υπερβολή. Θα φάω κρέπες. Οι κρέπες έτσι θεωρούμε ότι είναι κάτι παχυντικό. Σήμερα θα τις κάνουμε όσο πιο light γίνονται. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, μεταφέρω τα μανιτάρια μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο σε ένα μπολ. Ξαναβάζω τηγάνι πάνω στη φωτιά. Ρίχνω λίγο ελαιόλαδο. Και προσθέτω το κοτόπουλο. Εδώ είμαστε. Αυτό πάει πίσω. Θα ρίξω αλάτι και πιπέρι. Και πιπεράκι. Και ακριβώς όπως πριν θέλω να δώσω πάλι ωραίο χρώμα. Γι' αυτό το κάνω σε δύο χρόνους. Γιατί σε περίπτωση που τα βάζα όλα μαζί δεν θα έπαιρναν χρώμα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και ουσιαστικά έτσι θα αφήσω 2-3 λεπτάκια να πάρει ωραίο χρώμα το κοτόπουλο και θα παντρέψω όλα τα υπόλοιπα υλικά μαζί. Θα ρίξω και τα μανιτάρια μου, θα ρίξω και το σπανάκι μου και θα αφήσω να σιγοβράσει το φαγητό μου μέχρι που να γίνει η γέμιση για τις κρέπες. Οπότε θέλω λίγο ακόμα χρωματάκι εδώ. Τώρα δεν θέλουμε να το μαγειρέψουμε, θέλουμε να το σοτάρουμε. Γιατί το σοτάρισμα σημαίνει γεύση. Όσο πιο ωραίο χρώμα πάρει το κοτόπουλο, τόσο πιο νόστιμο θα γίνει στο τέλος. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μερικές φορές όλοι προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο. Και βάζουμε πολλά πράγματα σε ένα τηγάνι. Βλέπω, ας πούμε, σε ένα τηγάνι να βάζουν 3-4 φιλέτα κοτόπουλα και να προσπαθήσουν να τα ψήσουν. Δεν ψήνονται, παιδιά. Τώρα, ας πούμε, πήρα χρώμα και εδώ και εδώ. Άμα τα βάζα μαζί για να πάρω χρώμα από την αρχή, δεν θα είχα πάρει ακόμα χρώμα με τίποτα. Καταλαβαίνεις. Θα σώταρα και σίγουρα δεν θα είχα αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα, πάμε να ρίξουμε μέσα και το σπανάκι. Εδώ είμαστε. Εύκολη συνταγή. Αυτό είναι φρέσκο σπανάκι. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κατεψυγμένο. Λοιπόν, και θέλουμε λίγη μουστάρδα. Εδώ. Σας νοιάζει καθόλου τώρα, γιατί τώρα θα ντεγκλασάρουμε το τηγάνι. Έχει πάρει χρώμα το κοτόπουλο. Και θα σβήσουμε με βαλσάμικο ξύδι με ρόδι πάνω ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μούστο σταφυλιών και χυμό ροδιού χωρίς προστίκη ζάχαρης. Λοιπόν, θα ανοίξω τη συσκευασία εδώ. Και επειδή κάτω τώρα γίνεται χαμός, έχει πάρει γεύση το τηγάνι μου, θέλω να σβήσω με λίγο βαλσάμικο ξύδι. Καλά το συγκεκριμένο έχει και έτσι τη γεύση του ροδιού που το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται πολύ, όταν το ξύδι είναι ποιοτικό, λίγο ξύδι αρκεί για να απογειώσει τη συνταγή μας. Και θα προσθέσω μέσα και την κρέμα γάλακτος, εδώ. Είναι πάρα πολύ λίγη ποσότητα και είναι κρέμα γάλακτος light. Και τώρα θέλω να κάνετε λίγο υπομονή, μέχρι που να βγάλει τα υγρά του το σπανάκι, να δέσουν όλα τα υλικά και να έχουμε μια υπέροχη γέμιση. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι μου, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο. Η κρέμα γάλακτος που βάλαμε ήταν πολύ λίγη, αλλά θέλω να περιμένετε μέχρι που να εξατμιστεί. Δηλαδή, θέλουμε να γίνει μια ελαφριά κρέμα γύρω-γύρω από το κοτόπουλο και τα μανιτάρια. Βλέπετε, σχεδόν δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Σε περίπτωση που θέλετε να βγάλετε τελείως την κρέμα γάλακτος, μπορείτε να βάλετε τυρί κρέμα και να ανακατέψετε. Light πάλι. Αλλά και η κρέμα γάλακτος δουλεύει μια χαρά. Και πια, άμα πάρουμε και βάλουμε τόσο λίγο κρέμα γάλακτος light, στο τέλος της ημέρας πιστέψτε με, τα λιπαρά που έχουμε στη συνταγή μας είναι πάρα πολύ λίγα. Στην ίδια λογική θα βάλω και τυρί light. Εδώ. Έχει άπειρες επιλογές πια στο σούπερ μάρκετ. Σβήνω τη φωτιά μου καθώς βάζω το τυρί. Υπάρχουν τυριά πια και με 5% λιπαρά. 5, 10. Σε περίπτωση τώρα που θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο extreme light, γίνεται πώς. Απλά βάζοντας cottage τυρί. Το cottage τυρί είναι από 2-4% λιπαρά. Δεν βάζουμε κρέμα, δεν βάζουμε τυριά. Και βάζουμε 2 συσκευασίες cottage μέσα, ανακατεύουμε και έχουμε το πιο light αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε. Τώρα, κρέπες έχουμε κάνει άπειρες φορές στο Kitchenland. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, 1200 γάλα, 8 αυγά, 500 αλεύρι, λίγο αλάτι, λίγο ζάχαρη και έτοιμες οι κρέπες. Γενικά έχω πολλές επιλογές, άμα θέλετε να φτιάξετε κρέπες μόνοι σας στο σπίτι, αλλά πια υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ η επιλογή να πάρετε κατεψυγμένες ή φρέσκες κρέπες κατευθείαν για να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη πλευρά. Όταν το βάζεις, παίρνει αρκετό χρώμα και όταν την γυρνάς από την άλλη, παίρνει αυτό το χρώμα. Οπότε δεν ξέρω ποια σας αρέσει πιο πολύ να φαίνεται. Αυτή η μεριά ή αυτή η Διονύση. Αυτή. Άρα τη λύγουμε από την άλλη. Βάζουμε έτσι όπως είναι εδώ. Όλα. Να βάλω κι άλλο.
Κοίτα εδώ τι ωραίο που είναι. Είναι καταπληκτικό. Δεν θα τις κλείσω στην άκρη, θα τις αφήσω ανοιχτές. Άμα θέλετε να τις κλείσετε μπορείτε. Εμένα μου αρέσουν έτσι όπως είναι. Πω πω Παναγία μου. Μία. Κάτσε να το βάλω αυτό εδώ. Για να πάω εδώ. Καταπληκτικό, ε. Σας λέω ότι είναι φανταστική συνταγή. Πρώτα απ' όλα τρώγονται και έτσι κατευθείαν. Αλλά θα τις κάνουμε λίγο πιο σεξι. Θα τις δώσουμε λίγο χρώμα και μέσα στο φούρνο. Πω πω Παναγία μου. Το φανταστικό που έχουν οι κρέπες σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ραπ που τυλίγονται είναι ότι είναι αρκετά ελαστικές. Γενικά οι κρέπες είναι πάρα πολύ ωραίες. Πραγματικά, αν ακολουθήσετε τις συνταγές που έχω στο site μου, 100% θα πετύχετε τις κρέπες σας. Πώς να βάλω, 5 ή 6 μέσα. 5! Ναι, αλλά εγώ είχα ετοιμάσει γέμιση για 6. Όχι, εγώ 6 θα κάνω. Γιατί εδώ πέρα στη συνταγή, ό,τι δίνουμε βγαίνει ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε να στριμπόξω λίγο. Για να βάλω άλλη μία, να μην περισσέψει η γέμιση. Σωστά, Τζίνα. Ναι. Πεντανόστιμο, ε. Δεν υπάρχει. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Με τη διατροφή μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που δεν θα φάει κρέμα γάλακτος, που δεν θα φάει μαγιονέζα, που δεν θα φάει τυριά, θα φάει. Απλά, θα φάω στην ποσότητα που πρέπει. Δηλαδή, ένα τέτοιο τύπου φαγητό, γέμιση, με κρέμα γάλακτος, δεν είναι παχυντική. Δηλαδή, όντως η κρέμα γάλακτος που έχουμε βάλει είναι ελάχιστη και είναι όσο πρέπει απλά για να φτιάξει το τέλειο αποτέλεσμα. Τώρα, άμα σε αυτή τη συνταγή πάρω και βάλω άλλο μισό λίτρο κρέμα γάλακτος από πάνω και ψήσω με τυριά στο φούρνο, που πάλι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο, εκεί πέρα μιλάμε για άλλη πίστα. Μιλάμε για άλλο σενάριο. Εκεί πέρα όντως πάμε σε πολλές θερμίδες. Οπότε, εγώ θα τα αφήσω έτσι απλό, φίλε Μπελέση. Έτσι όπως είναι, μόνο με τυράκι, γιατί κάνουμε μία light εκδοχή. Σε περίπτωση που θέλετε να την κάνετε πιο παχυντική, γίνεται κρέμα γάλακτος από πάνω μαζί με τυρί και μετά στο φούρνο, αλλά δεν θα το κάνω. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στο 220, ουσιαστικά θέλουμε το grill, θέλουμε να είναι δυνατό, βάλτε στο maximum και θέλουμε περίπου 10-12 λεπτάκια, ανάλογα στο πόσο δυνατός είναι ο φούρνος. Σε 10-12 λεπτάκια θα είναι έτοιμες και θα σερβίρουμε κατευθείαν. Θα είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις? Πανέτοιμο. Με μαχαιροπύρουν εδώ απίκο. Απίκο! Σε περιμένω σε 10 λεπτά. Για τις κρέπες με μανιτάρια και κοτόπουλο, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε τα μανιτάρια σε μεγάλα κομμάτια, αλάτι, πιπέρι, το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μικρά κομμάτια, το θυμάρι και σοτάρουμε. Μεταφέρουμε τα μανιτάρια σε μπολ και αφήνουμε στην άκρη. Τοποθετούμε ξανά το τηγάνι στη φωτιά. Βάζουμε ελαιόλαδο, το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια, αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Βάζουμε τα μανιτάρια, το σπανάκι, τη μουστάρδα, σβήνουμε με το βαλσάμικο ξύδι, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε τριμμένο τυρί, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Απλώνουμε τις κρέπες, μοιράζουμε τη γέμιση, τυλίγουμε σε ρολό, τις μεταφέρουμε σε ταψί, πασπαλίζουμε με τυρί, ψήνουμε για 10 με 12 λεπτά και σερβίρουμε με ρόκα, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και οι κρέπες μου είναι έτοιμες! Αναγία μου! Κοίτα εδώ τώρα του μπανέιρος. Ή βγάζω 6 μερίδες έτσι, ή κόβω στη μέση και βγάζω 2 στη μερίδα. Τι θέλετε από τα 2? Γιατί και τα 2 είναι ωραία. Και εγώ πιστεύω ότι άμα το κόψουμε θα γίνει ακόμα πιο ωραίο, οπότε έτσι όπως είναι τα ψάκι μου, θα κόψω στη μέση. Ναι, φαίνεται, το θέλει από μόνο του, το ζητάει. Καίει. Πω, Παναγία. Κοίτα εδώ. Τώρα είναι λίγο πιο γκουρμέ, δεν είναι? Λίγο ρόκα από πάνω. Εδώ. Ίσα να υπάρχει λίγο πράσινο, όπως σας είπα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραίο να υπάρχει σαλάτα και να κάνει κρούτσου κρούτσου καθώς τρώμε το φαγητό μας. Είναι πιο ολοκληρωμένο τώρα φαγητό. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Νομίζω ότι είναι το τέλειο ορεκτικό ή το τέλειο κυρίως πιάτο. Από γεύση, συγκλονιστικό.